Ακούμε τα διφορούμενα, άλλα από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, άλλα από τουρκικά. Τι θα πιστέψουμε? Έρευνά μου, εσωτερικό, εξωτερικό, το είδατε, αποδεικνύει τα αντίθετα. Ποια? Αντινάπτε. Εξέδωσε η Τουρκία, με την οποία στέλνει για έρευνες εντός της ελληνικής ΑΟΣ και συγκεκριμένα μεταξύ της Ρόδου και του Καστελορίζου, το ερευνητικό πλοίο Μπίλιμ 2. Συγκεκριμένο υδρογραφικό σταθμό Ατάλιας εξέδωσε ναύτεξ για την διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών του ερευνητικού πλοίου Μπίλιμ 2 μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και ανατολικά της Κρήτης εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της περιοχής ευθύνης όπου έχει δικαιοδοσία ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου για την έκδοση ναύτεξ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τουρκική ναύτεξ, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2021, ενώ οι συντεταγμένες της δεν οριοθετούν θαλάσσια περιοχή ως συνήθως, αλλά αντιθέτως αποτυπώνουν την πορεία του ερευνητικού πλοίου. Σημειώστε ότι ήδη βρίσκεται στο Καστελόριζο και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Yunuses, το οποίο έκανε επίδειξη σημαίας στους κατοίκους του νησιού. Τα θυμόμαστε αυτά. Ως γνωστόν, το πλοίο από τις 16 Σεπτεμβρίου είναι στα ανοιχτά της Κρήτης. Από προχθές βέβαια τα τουρκικά κανάλια, δείτε και μια εικόνα για του λόγου το αληθές. Τι ιστορούν? Ενώ ο τουρκικός τόλος είναι σε αναμονή στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, απετράπει απόπειρα προβοκάτσιας από την πλευρά της Ελλάδας. Το βλέπετε και στα τουρκικά. Στη θερμή περιοχή βρίσκεται και η φρεγάτα Rus Reis. Το σκάφος που εργαζόταν για την Ελλάδα επιχείρησε να εισέλθει στα όρια της γαλάζιας πατρίδας. Παρά την προειδοποίηση με την αντινάφτεξ, κατευθύνθηκε προς την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το σκάφος Rus Reis αμέσως ξεκίνησαν. Έγινε η προειδοποίηση πως αν πραγματοποιηθεί είσοδος στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, θα υπάρξει επέμβαση. Το πλοίο υποχρεώθηκε να επιστρέψει. Σήμερα τελειώνει η αποστολή του γαλλικού ερευνητικού σκάφου που έστειλε στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα. Το σκάφος Rus Reis συνεχίζει την αποστολή του ενάντια σε νέες απόπειρες προκλήσεων. Όλα αυτά τα ακούσαμε, την εικόνα τη βλέπουμε από το τουρκικό κανάλι. Ας μας πει κάποιος των ηθινόντων ή των συναρμοδίων υπουργείων αν έγιναν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, προγραμματίσαμε έρευνες και όταν στάλθηκε η προειδοποίηση που ισχυρίζονται οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, το μετανιώσαμε, οπισθοδρομήσαμε. Τέλος πάντων, το τουρκικό κανάλι λέει ψέματα. Κάποιος να εξηγήσει αυτήν την εικόνα τουλάχιστον. Και τα όσα ακούστηκα. Είδατε και τον Μπλίνκεν με Τσαβουσόγλου. Κανένας δεν μας είπε τι ισχυρίστηκε ο κύριος Μπλίνκεν. Άλλα μας παρουσίαζαν. Για έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε τα βίντεο.